Ό,τι αφορά την, οι εταιρείες οι οποίες θα αποκτούν τέτοιου τύπου δάνεια από χώρες όπως προβλέπεται στη διάταξη, προστίθεται που σύμφωνα με το καταστατικό τους μπορούν να προβαίνουν σε απόκτηση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις υπό την επιφύλαξη διατάξεων της νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προστίθεται το τελευταίο, προκειμένου να είναι πιο σαφές και πιο αυστηρό το πλαίσιο. Η δεύτερη διάταξη που βελτιώνεται διευκρινίζει ότι οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται, η έκθεσή τους πρέπει να παρουσιάζει, και αδειοδοτούνται εννοείται την Τράπεζα της Ελλάδος, πρέπει να παρουσιάζει μεθόδους αναδιάρθρωσης οφειλών εναλλακτικές της αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας, του νόμου του 14 και την πράξη εκτελεστικής επιτροπής. Άρα ουσιαστικά εισάγει την έννοια ότι δεν μπορεί να προβαίνουν σε αναγκαστικές εκτελέσεις πριν έχουν εξαντλήσει όλα τα περιθώρια που προβλέπονται από την νομοθεσία. Και η τρίτη βελτίωση αφορά στην τροποποίηση του νόμου περί τιτλοποίησης του 2006 που προέβλεπε 100 ευρώ στα υποθηκοφυλακία. Μετά από υπόδειξη και του Υπουργείου Δικαιοσύνης προτίθεται το ποσό αυτό που είναι για όλες τις μεταβάσεις να αυξηθεί στα 2.500 ευρώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Να διανεμηθούν ο κύριος